Fontana Speriar, κυρίες και κύριοι γονείς και φοιτητές των παιδιών, κυρία Σίγουρα, κύριε Διευθυντά του 11ου Δημοτικού Σχολείου, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πέρασαν 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Οι πρόγονοι μας, οι οποίοι για χιλιετερίδες ζούσαν στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, που είχαν δημιουργήσει έναν θαυμάσιο πολιτισμό, μια οικονομία, η γη εκείνη η οποία ονομάζεται Αργιοτόπος, γιατί ανέδειξε μάρτυρες και πατέρες της Εκκλησίας. Οι πρόγονοι μας σφαγιάστηκαν, φυλακίστηκαν, πόνεσαν. Εκείνοι οι οποίοι επέζησαν ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, μεταφέροντας την πίστη τους, τον πολιτισμό τους, όπως ανέφερε πριν από λίγο ο Διευθυντής, δεν πρέπει να ξεχνούμε. Σαν χριστιανοί συγχωρούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε, γιατί λέει ο λαός μας μέσα στην απλότητά του, αλλά και μέσα στη σοφία του, ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους εισβούν. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση, την οποία οργανώνει απόψε το 11ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μια εκδήλωση μνήμης. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα τα παιδιά μας, τα οποία θα μας απαγγείλουν ποιήματα, θα μας τραγουδήσουν μικρασιατικά τραγούδια. Να τα ευχαριστήσω, να τα ευχηθώ καλή πρόοδο στα μαθήματά τους, να τα ευχηθώ καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Σύλλογο των Διδασκών, αλλά και τους γονείς αυτών των παιδιών. Αυτά τα παιδιά είναι η άνοιξη της ζωής, είναι η χαρά της ζωής. Σε αυτά τα παιδιά επενδύουμε ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες. Να είστε όλοι καλά.